Μήνα, τον τελευταίο, το 23. Αλλάζουμε μήνα από αύριο. Πάμε στο ρεπορτάζ, σε ένα ρεπορτάζ από τη Σπηλιά. Το τι συνέβη στη Σπηλιά με την πρώτη βροχόπτωση. Έτσι, γιατί είναι συνηθισμένο πλέον να η Σπηλιά να πλημμυρίσει, να βγαίνουν λίμματα από τα φρεάτια και να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Έπεσε μία κοπέλα, να πούμε αυτήν την είδηση. Η είδηση είναι ότι από την πολύ ορμή των νερών έφυγαν τα φρεάτια και τεινάχτηκαν στον αέρα. Η κοπέλα στην προσπάθειά της να περάσει τον δρόμο έπεσε μέσα. Χτύπησε αρκετά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν και η αστυνομία εκεί. Αυτό πάμε να δούμε, το ρεπορτάζ. Στην περιοχή της Σπηλιάς είμαστε ξανά. Πριν δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εδώ γιατί ήταν πάλι πλημμυρισμένα. Βλέπετε, εξάλλου κάτω έχουν μείνει και όλα τα λίμματα και όλα τα χώματα. Να σας πω μάλιστα ότι πριν από λίγο υπήρξε και ένα ατύχημα με μια γυναίκα η οποία προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ο οποίος ήταν αρκετά πλημμυρισμένος, θα το δείτε και σε βίντεο. Και έπεσε σε αυτό εδώ το φρεάτιο που βλέπετε, το οποίο είχε τειναχτεί. Επειδή είχε τειναχτεί από την μεγάλη έτσι, ορμή του νερού. Η γυναίκα έπεσε μέσα, ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά, λίγο στο πόδι και στο χέρι. Αλλά αυτό που τονίζουν εδώ και οι κάτοικοι είναι αυτό, ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, πλέον είναι και επικίνδυνη. Καλά είναι, δεν τρυπόμαστε. Δεν είναι και το πόδι μου πρέπει να έχει χτυπήσει. Και το πόδι μου χτυπήσει. Γεωργία, πήρε την αστυνομία. Το είδαμε, είναι σοβαρό.